ακόμη μια εβδομάδα μαγειρεύουμε καλλιτικά με τη Μαρίνα Σεραφιμίδου. Γιατί αν δεν σας φροντίσουμε εμείς, τότε ποιος? Εγώ. Θα φροντίσω εγώ τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτρες. Γιατί πολλές από τις μαγειρικές καλλιτικές συνταγές είναι και για τους άντρες. Είναι unisex. Βέβαια, τώρα έχω την εντύπωση ότι πολλοί άντρες έχουν περισσότερα μουσια. Αφήνουν μουσια. Οπότε δεν το κάνουν. Και πάλι, τι θέλουν τη φροντίδα. Τους είπαμε, έρχεται χειμώνα σιγά-σιγά, τι θέλουμε τη φροντίδα μας. Τι θέλουμε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μια πολύ ωραία απλή μάσκα για όρημα δέρματα ή ξηρά δέρματα. Και το λέω όρημα ή ξηρά, γιατί περισσότερες ηλικίες άνω των 45-50 ετών ξηραίνονται λίγο. Έτσι. Μπορούμε να την κάνουμε και αυτή τη μάσκα και καλοκαίρι και χειμώνα, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερη ενυδάτωση. Οπότε δεν έχει, ας πούμε, εποχή. Όχι. Λοιπόν, αν έχουμε λοιπόν αυτές τις ηλικίες, κάνει και λεύκανση. Γιατί θα χρησιμοποιήσουμε χυμό λεμόνι, όπως ξέρουμε, κάνει φυσική λεύκανση. Οπότε και κάνει την τροφή, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε μέλι και λάδι ελιάς, αντιοξυδωτικές ιδιότητες, βιταμίνη Ε στο φουλ και βέβαια το χυμό λεμόνι. Και πάμε να το φτιάξουμε πάρα πολύ. Πριν το φτιάξουμε όμως και τους δώσουμε τη συνταγή, θέλω να τους πεις πού μπορούν να σε βρουν για να τους δώσεις δουλειές. Αν μπουν στο blog μου στο www.prettyalchemy.blogspot.gr, επίσης μπορούν να μου κάνουν ερωτήσεις και από τις σελίδες μου στο Facebook, στο Μαγειρεύω Καλλιτικά, έτσι που είναι και το βιβλίο μου και ο τίτλος του βιβλίου, να μπαίνουν να μου κάνουν ερωτήσεις και εγώ απαντάω. Εκδόσεις, Μαρίνα Παπαδόπουλος, που το βιβλίο μου το βρίσκουν παντού. Έτσι, να το παραγγείλουν σε όποιο βιβλιοπωλείο θέλουν και τους έρχεται σε μια μέρα, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο θέλουν και τις συνταγές και οπτικοποιημένες στο YouTube με το όνομά μου, να με ρωτάνε, να τους λέω απαντήσεις, ό,τι θέλουν. Λοιπόν, η Μαρίνα μας είναι εδώ. Πάμε τώρα να μας δώσει τη συνταγή. Λοιπόν, μελάκι όμορφο και καταπληκτικό, που ξέρουμε ότι και από μόνο του είναι μια φυσική καταπληκτική μάσκα. Για βοήθεια, κάνε μου λίγο έτσι. Να. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το μέλι μας. Ένα κουταλάκι. Θα χρησιμοποιήσουμε για μένα, τώρα το κάνουμε λίγο λιγότερο, έτσι. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν μέλι. Αν θέλουμε να βάλουμε και στο λαιμό, 2 κουταλιές. Έτσι, εδώ το κάνουμε σε λιγότερο. Για πες και πώς το διατηρούμε, Μαρίνα. Αυτό δεν θέλει ψυγείο. Αγάπη μου, αυτό είναι μάσκα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν 2 κουταλιές μέλι της σούπας, γιατί θα κάνουμε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Έτσι, δεν τα ξεχνάμε αυτά, γιατί και το ντεκολτέ και αυτό το χρειάζεται. Μία κουταλιά της σούπας λοιπόν λάδι ελιάς. Δηλαδή τη φτιάχνουμε τη μάσκα και δεν μπορούμε να τη βάλουμε σε ένα βαζάκι να την κρατήσουμε εκείνη την ώρα. Αν θέλουν. Εντάξει, το κάνεις εκείνη την ώρα γιατί θες να τη χρησιμοποιήσεις. Τώρα, εντάξει, γιατί να το κάνεις άλλη ώρα, αφού μπορείς να το έχεις αυτό το. Ανοίγουμε όπως έχουμε πει τα ντουλάκια της κουζίνας. Παίρνουμε τα υλικά και το φτιάχνουμε. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε το χυμό λεμονιού. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Πάρα πολύ ωραία. Να το ανακατέψεις. Να το ανακατέψεις. Αυτό. Θέλει λίγο ανακάτεμα, γιατί έχει και το λάδι του. Μπορούμε να το απλώσουμε και με ένα πινελάκι. Έτσι μπορούμε να πάρουμε ένα πινελάκι με φυσική τρίχα και μετά να το ξεπλύνουμε. Σαν αυτά που απλώνουμε το make-up μας. Μπορούμε να πάρουμε ακόμα και ένα πινέλο από αυτό που πουλάνε στα είδη χρωματοπολίου. Που έχει και φυσική τρίχα και ξεπλένεται και πιο εύκολο. Να μην είναι και τόσο πυκνό. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Για δείτε λίγο. Εδώ μπορούμε να βάλουμε προαιρετικά εθέριο έλαιο. Γιώργο, είμαι εντάξει εδώ. Δεν έχω βάλει. Ωραία. Ναι. Για πες μου, Μαρίνα μου, ναι. Προαιρετικά μπορούμε να βάλουμε και εθέριο έλαιο λεμόνι. Αλλά πιστεύω ότι δεν το χρειαζόμαστε. Καλύτερα και προαιρετικά. Φυσικό, έτσι, ναι. Αν θέλουμε. Μια-δυο σταγόνες. Εξάλλου, μάσκα είναι. Όλες τις φυσικές ιδιότητες και από το μέλι και τη λεύκανση που κάνει και το κυτρικό όξι που περιέχει μέσα το λεμόνι φυσικά. Έτσι. Πάρα πολύ και ωραία. Οι αντιοξυδωτικές ουσίες από το ελαιόλαδο. Δεν είναι πολύ να δω λίγο την υφή της Μαρίνα. Φέρε μου να σου απλώσω λίγο στο χεράκι σου, εδώ πάνω. Και μυρίζει πάρα πολύ ωραία το λεμόνι. Λοιπόν, αυτό και το αφήνουμε για 15 λεπτάκια. Δεν θέλουμε έτσι. Δεν το μασάρουμε και πολύ. Έτσι. Λίγο, έτσι. Έτσι, ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις πινέλο, καλά και με το χέρι γίνεται, αλλά για να μην πας αληφτής, μπορείς να βάλεις το πινελάκι και να απλώνεις. 15 με 20 λεπτά, ξεβγάζεσαι με χλιαρό νερό και να μην ξεχνάμε την ενυδατική μας κρεμούλα μετά. Ευχαριστούμε και για αυτή τη εβδομάδα που μας φρόντισες. Εγώ ευχαριστώ πολύ.